των καναλιών. Εδώ έχουμε το συν πλην 2% αντί για συν πλην 1,5% mm-hmm. που ανέφερε πριν ο Τάσος Γεωργιάδης. ΣΥΡΙΖΑ 25 έως 29%, πάλι μέση τιμή γύρω στο 27% όπως και στο προηγούμενο. 32 έως 36% για τη Νέα Δημοκρατία, μέση τιμή του 34% αντί για το 32% που έδινε η προηγούμενη εκτίμηση. Το Κινάλ 7 με 9 αντί για 6 με 8, δεν είναι μεγάλες διαφορές. Το Κουκουέ 5 με 7 όπως και στην προηγούμενη έρευνα. Το Χρυσή Αυγή 5 με 7 αντί για 6 με 8. Βλέπουμε πάντως ότι και οι δύο έρευνες σε γενικό πλαίσιο δεν έχουν μεγάλη απόκληση. Συγκλίνουν. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Έχουν περίπου. Να δούμε και για τα υπόλοιπα κόμματα τι δίνουν τα προηγούμενα κανάλια. 1 με 2 για το ποτάμι, για τους ανεξάρτητους Έλληνες, για την Ένωση Κεντρών. Και εκεί που είναι το ερωτηματικό, το αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι αν το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, το Μέρα 25, και του κυρίου Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση, θα περάσουν το 3%. Εδώ εμφανίζεται πιθανότερα το να εκπροσωπηθούν στο Ευρωκοινοβούλιο, αφού δίνουν 2,5 έως 4,5. Ας περιμένουμε όμως και τα πραγματικά αποτελέσματα για να δούμε πού θα κυμανθούν αυτά τα δύο κόμματα. Προσωπικά θεωρώ ότι μεγαλύτερες πιθανότητες έχει η Ελληνική Λύση να ξεπεράσει το 3% και μικρότερες το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Αλλά μένει να επαληθευτεί και με πραγματικά αποτελέσματα. Μην ξεχνάμε ότι ένα exit poll είναι δημοσκοπική έρευνα. Δεν είναι καταγραφή αποτελεσμάτων. Ακριβώς. Το exit poll είναι η δημοσκοπική έρευνα κατά την έξοδο από το εκλογικό τμήμα. Όπως επίσης είδαμε και την ταυτότητα της έρευνας από την Kappa Research. Και ο Γεράσιμος να μας κάνει ένα σχόλιο για αυτά τα πρώτα ευρήματα. Ναι.